Κατερίνα και Στέφανος περνούν τη νύχτα μαζί. Η Νάντια και ο Μάνος μετακόμισαν στο νέο τους σπίτι και απολαμβάνουν τη συγκατοίκησή τους. Αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι έφτασε στο χωριό η Εύα, μια κοπέλα που φαίνεται ότι είναι πρώην σύντροφος του Μάνου. Αντώνης και Γιώργος κάνουν ό,τι μπορούν για να βρουν τον Περικλή που κρατά ακόμα εχμάλωτη τη Ρένα. Φτάνουν όμως πολύ αργά στο σπίτι που την έκρυβε, καθώς ο Περικλής την έχει ήδη πάρει από εκεί. Η Κατερίνα θα συναντήσει κατά λάθος τον Στέφανο σε ένα καφέ και τελικά θα περάσουν τη νύχτα μαζί στο σπίτι. Ο Κωστής, πικραμένος από το χωρισμό των γονιών του και τη στάση της ελπίδας, υπόσχεται στον Άρη ότι δεν θα πει ποτέ στο σπίτι του όσο περνάει αυτό από το χέρι του. Η ζωή έχει αρχίσει να κάνει πολλές ερωτήσεις για το παρελθόν της Μυρδός και της Όλγας και όλα δείχνουν ότι κάτι κρύβει και ότι δεν έχει έρθει μόνο για δουλειά στο χωριό. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο!